Το δικαστήριο δικαίωσε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στη Βαρναράχη, από όπου υδροδοτείται η πόλη και ζητά από το Δήμο και τη ΔΕΙΑΝ να απομακρύνουν τα αντιλιοστάσια. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ναυπακτία, η οποία φιλοξενεί σχετικό ρεπορτάζ, οι παράτυπες διαδικασίες αλλά και η μη καταβολή μέχρι σήμερα των αποζημιώσεων οδήγησε σε αυτή την απόφαση και ο Δήμος, που λογικά θα ασκήσει έφεση, καλείται να βρει τη λύση. Το δικαστήριο, με απόφαση του στι 19 Μαΐου, δικαίωσε του ιδιοκτήτε των ακινήτων στη Βαρναράχη, που έχουν εγκατασταθεί οι πηγέ υδροδότηση τη πόλη, και ούτε λίγο ούτε πολύ, του επιστρέφει και πάλι για χρήση τη ιδιοκτησία του, ζητώντα μάλιστα από το Δήμο να απομακρύνει τα αντιλιοστάσια. Το θέμα είναι γνωστό, όπω γνωστή είναι και η ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, που από το 2004 μέχρι σήμερα επιδιώκουν την αποζημίωσή του, χωρί όμω να έχουν δει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Και σαν να μην έφταναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νέο Δήμο Ναυπακτία, έρχεται να προσθεθεί ένα ακόμη, και μιλάμε για το χώρο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις που ιδρεύουν την πόλη Ναυπάκτου, αφού η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι ο τότε Δήμος Ναυπάκτου δεν είχε απολωτριώσει τον ιδιωτικό χώρο που βρίσκονται αυτές. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2004, όταν και παρουσιάστηκε το πρόβλημα με το νερό της πόλης. Οι πηγές Νόβα κρίθηκαν ακατάλληλες και ως εξ τούτου έπρεπε να βρεθεί ένα άλλο σημείο όπου θα γινόντουσαν οι γεωτρήσεις. Αυτό εντοπίστηκε στη Βαρναράχη και το κατεπήγον του θέματος οδήγησαν Δήμο και ΔΕΙΑΝ στο να παρεκκλίνουν των διαδικασιών που προβλέπονται για τις απολωτριώσεις. Οι ιδιοκτήτες, μάλιστα, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν έφεραν αντίρρηση και προσφέρθηκαν να παραχωρήσουν τα οικόπεδά τους προκειμένου ο Δήμος Ναυπάκτου να αντλήσει άμεσα νερό. Οι γεωτρήσεις έγιναν, η πόλη πίνει και πάλι νερό, αλλά η αποζημίωση ακόμη να έρθει. Κέριο σημείο των διαδικασιών, το πρακτικό εκτίμηση ακινήτων που συντάχθηκε και το οποίο όμως δεν ικανοποίησε σε καμία περίπτωση τους ιδιοκτήτες, καθώς οι τιμές που έβγαλε δεν ανταποκρίνονταν ούτε καν στις αντικειμενικές. Με όλα τα παραπάνω και το μέλλον να προδιαγράφεται δυσίωνο, ο δρόμος για τους πολίτες ήταν ένας. Η προσφυγή και τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων τους. Στην πρώτη φάση λοιπόν κατατέθηκε αγωγή με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ οι ιδιοκτήτες ζητούν την απομάκρυνση των πηγών και την απόδοση των εκτάσεών τους και σε δεύτερο, με άλλη αίτησή τους ζητούν την αποζημίωση από το Δήμο και τη ΔΕΙΑΝ, εάν βέβαια κάποιος από τους δύο αποφανθεί ότι θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Φτάνοντας στο σήμερα και συγκεκριμένα στις 19 Μαΐου, η πρώτη υπόθεση εκδικάστηκε και η απόφαση που πάρθηκε, όπως ήταν λογικό, δικαίωσε τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Όπως αναφέρει σε απόσπασμά της και αφού πρώτα ζητά να αποδοθούν πίσω τα κτήματα, θα καταλάβετε. Υποχρεώνει τους αναγόμενους να πάψουν να διενεργούν οποιαδήποτε διατάραξη στο μέλλον του δικαιώματος της κυριότητας ή της συγκυριότητας των εναγόντων στα ευρισκόμενα περιφερειακώς των καταληφθέντων εδαφικών λωρίδων των ακινήτων τους ή υπολοιπόμενα εδαφικά τμήματα, προβαίνοντας την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του αντιλιοστασίου, αλλιώς να επιτραπεί αυτό στους ενάγοντες με δαπάνες των αναγωμένων. Όπως είναι λογικό, ο Δήμος με το που θα καθαρογραφεί απόφαση θα ασκήσει έφεση, αφού δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το θέμα όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί, μιας και εάν ο χρόνος κυλήσει και πάλι χωρίς καμία εξέλιξη, τότε και στον επόμενο βαθμό οι ιδιοκτήτες θα δικαιωθούν. Άλλη μια καυτή πατάτα λοιπόν στα χέρια της σημερινής Δημοτικής Αρχής, η οποία καλείται να βρει άμεσα τρόπο να την αντιμετωπίσει, αφού οι προκάτοχοί της στο Δήμο Ναυπακτίας δεν τα κατάφεραν. Και πώς να καταφέρουν άλλωστε, αφού όπως φαίνεται δεν το προσπάθησαν και πολλοί.